Λοιπόν, μετά με τον coach του ιστορικού, τον κύριο Ταυρόπουλο, coach Νίκη Πρόξη για την ομάδα, με καλό μπάσκετ κατά διαστήματα. Η άποψή σας για το μάτς. Ναι, για μας, το είχα πει και το ξαναλέω, είναι ένα επίσημο φιλικό. Φιλικό είναι ουσιαστικά, αλλά απ' την άλλη θέλαμε να παίξουμε καλά για να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που ήρθε μαζί μας. Και δεν το περίμενα πραγματικά, ίσως πρώτη φορά το ζω. Είναι πολύ όμορφη αυτή η εικόνα. Μακάρι να τους έχουμε και αυτούς και ακόμη περισσότερους. Δηλαδή μας δίνουν μεγάλη δύναμη. Πιστεύω στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε καλύτερο μπάσκετ. Ήμουν σίγουρος ότι θα γίνει αυτό, γιατί είχαν μεγάλα ποσοστά η κριτική στο πρώτο ημίχρονο. Είναι 7 στα 13 τρίποντα. Το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Και πάντα θα λέω ότι τα παιδιά, τα δικά μας, πρέπει να δίνουν τον εαυτό τους από την πρώτη στιγμή, σαν να παίζουν πάντα με ένα καλύτερο αντίπαλο. Αυτό δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Όταν αρχίζουν και το καταλαβαίνουν και σίγουρα τα λουριά, είναι διαφορετική ομάδα. Και σίγουρα, επειδή χρησιμοποιώ πολλούς παίχτες στο rotation, βλέπετε ότι συνήθως η διαφορά ανοίγει στο δεύτερο μικρό. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτό και να μην είναι κάτι πρόχειρο. Και η νίκη και η πρόξη, αλλά και η διαφορά του σκορ και η εικόνα σίγουρα δημιουργεί προσδοκίες στον κόσμο που σήμερα γέμισε το κλειστό. Ναι, το ξαναλέω. Ναι. Σήμερα στέκομαι στην καλή εμφάνιση των παιδιών στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά επειδή δεν έχω μάθει να ευχολόγια ούτε να χαϊδεύω μάγουλα, εμένα με εντυπωσίασε ο κόσμος. Μακάρι να τον έχουμε κοντά μας και να τον έχουμε κοντά μας και στα δύσκολα. Έτσι. Δηλαδή σήμερα ήταν εύκολα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κόσμο. Ευχαριστώ.